Οριακά λειτουργεί η παθολογική κλινική του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης μετά τις δύο παρετήσεις γιατρών. Το προσωπικό λοιπόν δεν επαρκεί και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα κλείσει, κάτι το οποίο φυσικά θα ήταν καταστροφικό για το σύνολο της περιοχής, καθώς και το ποδοσάκιο υπολειτουργεί. Στο χθεσινό Δημοτικό Συμβουλίο Κοζάνης το παρόν έδωσε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, δηλώνοντας πως θα στηρίξει κάθε προσπάθεια ομαλοποίησης της κατάστασης. Η κλινική παθολογική αυτή τη στιγμή δουλεύει οριακά και είναι έτοιμη για να κλείσει, με ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα δημιουργήσει αμέσως μετά σε όλη τη λειτουργία του νοσοκομείου. Γιατί χωρίς παθολογική κλινική, όπως μπορείτε να καταλάβετε όλοι, δεν μπορεί να λειτουργήσουν και οι υπόλοιπες κλινικές για το νοσοκομείο να λειτουργήσει εύρυθμα. Έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι μπροστά μας και το οποίο είναι εμφανές. Ο διευθυντής δυστυχώς παραιτήθηκε, έχει φτάσει στο όριο της συνταξιοδότησής του και αν δεν παραιτήθηκαν τώρα θα παραιτήσει σε τρεις μήνες θα έχουμε πάλι το ίδιο θέμα. Και ο επικουρικός γιατρός επίσης παραιτήθηκε ο κ. Αλεξάκης και ο οποίος έφυγε. Αυτά τα δύο κενά είναι δυσανεπλήρωτα. Έχει μείνει με το 50% ουσιαστικά η λειτουργία της κλινικής. Η πληρότητα της κλινικής, η βαρύτητα των περιστατικών τα οποία αντιμετωπίζει και στο πλήθος λοιπόν της κοινωνίας στην οποία απευθύνεται, γιατί μιλάμε για πάνω από 100.000 κόσμο τον οποίο πηγαίνει σε αυτό το νοσοκομείο, όπως καταλαβαίνετε κάνουν αυτή την κατάσταση εκρηκτική. Έχουμε κάνει μια σειρά από ενέργειες λοιπόν, με όλους τους φορείς και με την περιφέρεια και με την τρίτη ΥΠΕ. Εγώ και σε προσωπικό επίπεδο να μεταπιστεί ο διευθυντής της παθολογικής κλινικής να μας δώσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα μπας και μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Έχουν γίνει διαβήματα από πλευράς του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης και προς τον Πανελλήνιο για να μιλήσει στο Υπουργείο, διότι αυτή είναι η σειρά την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή κατευθείαν ο Ιατρικός Σύλλογος να απευθυνθεί στο Υπουργείο Υγείας. Τα λέω αυτά τα πράγματα για να μην δημιουργηθούν εντυπώσεις. Λαθεμένες εντυπώσεις. Και από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να έρθουν δύο επικουρικοί γιατροί. Κινητοποίησης σε περίπτωση που κλείσει η παθολογική προανήγγειλε ο Δήμαρχος Κοζάνης. Εμείς αυτό το οποίο είπαμε και αυτό θα ενημερώσει σήμερα είναι ότι σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κλείσει η παθολογική κλινική προφανώς θα προχωρήσουμε σε κινητοποίησεις. Αυτό το κατέστησα σαφές τόσο στο διοικητή αλλά κυρίως στον κύριο Κύρκο με τον οποίο συνομιλήσαμε εκεί. Με παρόντες όλους τους έτσι όσους ήταν εκεί πέρα. Και αυτό θα ενημερώσω σήμερα. Δεν είναι σήμερα ίσως, θα γίνει μια ενημέρωση σήμερα του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι εδώ ο πρόεδρος και του Δικηγορικού Συλλόγου και ο κ. Γιαννακίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης, προκειμένου να υπάρχει ένα συντονισμός και μια καλύτερη έτσι, αντίδραση σε δύσκολες εξελίξεις.